Η αναστολή της λειτουργίας πανεπιστημιακών σχολών στην Ηλία θα είναι το τελειωτικό χτύπημα για τον νομό. Αυτό τονίζουν εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου του πύργου που παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, συντασσόμενοι με όποια πρωτοβουλία αναλυφθεί, προκειμένου όχι μόνο να συνεχιστεί η λειτουργία του τμήματος μουσιολογίας, αλλά και να προχωρήσει και η λειτουργία άλλων σχολών. Εμείς, σαν εμπορικό σύλλογο, συντασσόμαστε με οποιαδήποτε πρωτοβουλία πάρθει για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το τμήμα και να φέρουμε και καινούργια. Και ζητάμε από όλους τους φορείς και τις επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους φορείς της πόλης να συμπαραταχτούμε και επιτέλους αυτή την πόλη να βάλουμε στόχους, να τους πετύχουμε, αλλά μην τους αφήνουμε στη μέση. Ήταν μια πνοή για την πόλη μας, υπήρχε νυχτερινή ζωή, υπήρχε άνθρωποι που κυκλοφορούσαν, μαθαίναν την πόλη μας και ανθρώποι οι οποίοι δεν ήταν εύκολο να έρθουν, γιατί δεν έχουμε και καλή πρόσβαση λόγω του δρόμου, που και αυτό είναι ένα φαινόμενο. Και είχαμε γενικά μια διαφήμιση για την πόλη μας, την οποία ήταν ανέξοδη, έτσι. Και περιμένουμε τις πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε να συνδράμουμε και εμείς με τις δυνάμεις μας ό,τι μπορούμε. Ήταν ένα είδος διαφήμισης, ήταν ένα είδος εσόδων σοβαρό. Όλες οι πόλεις συντηρούνται από τους φοιτητές, κακά τα ψέματα. Είμαστε η μοναδική πόλη στην Πελοπόννησο που δεν έχουμε πανεπιστήμιο. Κάτι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον νομό τα οποία δεν λύνονται και πρέπει να λυθούν με κεντρική παρέμβαση. Δεν έχουμε δρόμο. Δεν έχουμε πανεπιστήμιο. Είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν και πρέπει να ασχοληθούν οι αρμόδιοι. Το όνειρο της μετατροπής της πρωτεύουσας του νομού σε φοιτητούπολη φαίνεται ότι μέρα με τη μέρα μετατρέπεται σε εφιάλτη. Όπως τονίζουν εκπρόσωποι της αγοράς, θα πρέπει οι φορείς του τόπου να διεκδικήσουν ενεργά να πάρει η Ηλία τη θέση που της αξίζει στον ακαδημαϊκό χάρτη, καθώς η λειτουργία των τμήματων δεν συνδέεται μόνο με την τόνωση της αγοράς, αλλά αποτελεί και διαφήμιση για τον τόπο. Αρχικά απευχόμαστε να γίνει κάτι τέτοιο και να μην είναι οριστικό. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για την αγορά εφόσον γίνει και αυτό. Πισωγύρισμα θα το χαρακτήριζα για την πόλη του Πύργου, που έστω και αυτή η μικρή ανάπτυξη είχε κάτι. Έδινε κάτι στην αγορά, έδινε κάτι στον κόσμο. Μα είναι και νέοι ανθρώποι που θα άφηναν χρήματα στην αγορά, σε μια καθημερινότητα δύσκολη και ψυχολογικά και οικονομικά θα βοηθούσε πάρα πολύ την πόλη μας. Τα ΤΕΗ που θα, αν φύγουν από τον νομό, είναι αρνητικό για την πόλη. Είναι κάποιο βοήθημα, ο κόσμος που ερχόταν εδώ πέρα, οι φοιτητές, όλο αυτό για την πόλη ήταν μια δύναμη. Τώρα αν φύγουν αυτά, θα είναι ακόμα χειρότερα. Πάντα αυτός ο νομός με ενεκτούσε. Αλλά περάσανε τόσοι από τον νομό, και υφυπουργοί και βουλευτές, τίποτα δεν μπορούν να κάνουν. Πάντα ο πύργος θα είναι κάτω, πιστεύω. Σίγουρα είναι μια εξέλιξη η οποία για την περιοχή μας δεν είναι καλή. Όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο δεν πρέπει να κλείσει σχολή, αλλά η άποψή μας είναι ότι πρέπει να έρθουν και άλλες σχολές, γιατί ό,τι έσοδα έρχονται από κόσμο φερτό είναι καλό για όλους μας. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχαμε κυνηγήσει και τα ΤΕΦΑ λίγο περισσότερα. Δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη, αλλά σίγουρα δεν είναι μια εξέλιξη που όχι μόνο τον εμπορικό κόσμο, αλλά και όλους τους υπόλοιπους πολίτες αυτής της πόλης δεν τους χαροποιεί. Οι εμπορικοί κάνουν λόγο για πισωγύρισμα, για ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα στην ανάπτυξη της περιοχής και ζητούν από τους βουλευτές του νομού να δράσουν άμεσα και να συνταχθούν με αυτό που ζητά η τοπική κοινωνία. Θα ήταν ό,τι χειρότερο που μπορεί να συμβεί για την πόλη. Δεν πάμε τελευταία καλά, ούτε σαν νομός ούτε σαν πόλη. Αν γίνει και αυτό, πιστεύω ότι το πρόβλημα θα είναι πολύ σοβαρό. Έχω την εντύπωση ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί ούτε με συγκεντρώσεις, ούτε με παράπονα, ούτε με τίποτα. Μπορεί να λυθεί μόνο εάν οι βουλευτές επισκεφτούν τον Πρωθυπουργό. Όλα τα υπόλοιπα είναι περιττά.